κόσμο, κύριε Ζήνωνος, αλλά εσείς εδώ στο καθήκον, είναι κοντά και η κοινότητα. Πέστε μας τα νέα για το φράγμα κυρίως. Τι αναμένατε, οι προσδοκίες έχουν ανταποκριθεί? Κοιτάξτε να δείτε, η υπερκίνηση έχει γίνει η ώρα 7 το πρωί, ο κόσμος ήρθε το πρωινό, είχε αρκετό κόσμο, τώρα λόγω του μεσημεριού είναι κάπως δύσκολο ο κόσμος, ναι ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Αναμένουμε φυσικά το απόγευμα να έχει αρκετό κόσμο. Όσον αφορά τις προσδοκίες, τι σημαίνει για σας αυτό το... Για μας είναι χαρά Ευαγγελίας αυτό το που βλέπετε. Το περιμέναμε εδώ και 15 μέρες για να υπερχειλήσει. Το περιμέναμε. Τώρα το γιατί δεν υπερχείλησε, ναι. Δεν το αφήνατε προς το παρόν, γιατί το στέλναν το νερό σε... Μια διαδικασία που μπράβο, είχε... ναι. Υδάτων, δηλαδή. Τώρα όμως μας το αφήσασε να υπερχειλήσει, συνδυάζεται με μια... πανήγυρι στο χωριό μας, που το τριήμερο της Καλαβασού και την Παναγία, λέτε, της Παναγίας, ναι, έτσι είναι διπλή η χαρά μας ταυτοχρόνως μαζί με την υπερχείληση και το πανήγυρι στο χωριό μας. Και πώς γίνεται η αξιοποίηση αυτού του νερού από τους καλαβασούς? Η αξιοποίηση του, χωριού, του νερού είναι για την ίδρυυση και για την ίδρυυση στην κοινότητα Καλαβασού και Βασιλικού Πεντασχήνου ταυτοχρόνως. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι εδώ, είναι γεωργοί κλπ. Όχι γεωργοί. Το χρειαζόμαστε ανήμονο, γιατί σαν πέρσι, επειδή λόγω της ανοβρίας δεν είχαμε αρκετό νερό, ναι, αρκετά υποστατικά από τα... στερηθήκαν το νερό, έτσι φέτοι νομίζω είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι λόγω του ότι έχουμε αρκετό νερό για να τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Θα καλύψει δηλαδή τις προσδοκίες. Ακριβώς, ναι. Ποια χωριά γειτονιάζουν εδώ, πέστε μας? Εδώ είναι Καλαβασόν, Μαρίν, Βασιλικών, Τόχνιν, Μαρώνει ψηματισμένο, είναι ο συνδυασμός Βασιλικού Πεντασχήνου. Ναι, και όλα αυτά εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φράγμα. Όχι μόνο αυτό το φράγμα, είναι ακόμα, έχει ακόμα δύο φράγματα, το Λευκάρον και το Διπόταμος. Είναι τρία φράγματα μαζί μου, συνδυάζονται... Άρα, θεωρείστε ευλογημένα, έχετε ασφαλώς τρία αλίμονο. Φράγματα. Ασφαλώς αλίμονο, ναι, με τέτοιο νερό που έχουμε φέτη, είναι χαρά Ευαγγελίας, αλίμονο, είναι πολύ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Καλά. Εσύ να μας μεταφέρεις περισσότερο την εικόνα, Πέτρο Μελαΐση. Μας είπες ήδη ότι δεν υπάρχει κόσμος εκεί. Αυτό βέβαια δεν αποκλείεται να αλλάξει το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί τριήμερο, Πέτρο. Ακριβώς έτσι. Εντάξει, τώρα είναι εδώ μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και κάποιοι υπάλληλοι, θα λέγαμε, του Τμήματος Υδάτων. Αναμένουμε το απόγευμα ή και τις επόμενες μέρες, Μαρίνα, να έχει αρκετό κόσμο εδώ. Είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο να δει κάποιος. Θέλω με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή σου. Ποιος είναι ο κινηματογραφιστή σου, Πέτρο? Να δούμε λίγο κι εμείς το τοπίο, τη μαγευτική εικόνα. Πες μας και το όνομα του κινηματογραφιστή. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από την... Ναι, Μαρίνα. Μπορεί να έχουμε πλάνα τώρα. Είναι ο Σάββας Προδρόμου. Είμαι με το Σάββα Προδρόμου. Νομίζω βλέπουμε τώρα έτσι ένα γενικό πλάνο του φράγματος. Ναι. Και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κάποιος για να χαλαρώσει έτσι από την καθημερινότητα. Ναι, πράγματι. Και μιας και έπεται τριήμερος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Μελαΐση. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή και στους δυο σας. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου.